8 τολμηροί κολυμβητές βούτυξαν σήμερα το πρωί στα παγωμένα νερά του λιμανιού του Βόλου προκειμένου να πιάσουν το Σταυρό κατά τη διάρκεια της τελετής αγιασμού των υδάτων από το Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο. Ο συνήθις ύποπτος των τελευταίων 15 ετών Δημήτρης Μεντικίδης ήταν και φέτος ο κολυμβητής που έπιασε πρώτος το Σταυρό. Σημασία έχει η συμμετοχή στο έθιμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζεύτηκαν πάρα πολλά παιδιά φέτος. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα λόγω διαφορετικής οργάνωσης που έγινε φέτος. Ελπίζω του χρόνου καλύτερα. Περιμένω πρώτα να πέσει ο Σταύρος μέσα, να ευλογηθούν τα νερά και μετά να πέσω κι εγώ ανάξιος να πάρω λίγο ευλογία από το νερό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δημήτρης πιάνει συνέχεια το Σταυρό, γιατί οι άξιοι πρέπει να το πιάνουν το Σταυρό αυτές τις μέρες. Εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων και του κυματισμού που υπήρχε μέσα στο λιμάνι του Βόλου, οι επίσημοι δεν επιβιβάστηκαν φέτος στο καθιερωμένο Ρημουλκό, αλλά η τελετή έγινε στην παραλία, στο χώρο μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τέλεσε τον αγιασμό και στη συνέχεια οι τολμηροί κολυμβητές βούτυξαν στην παγωμένη θάλασσα για να πιάσουν το Σταυρό, παρουσία πλήθους κόσμου που αψήφισε το τσουχτερό κρύο και έδωσε βροντερό παρόν στην τελετή των Θεοφανίων. Την ανάγκη ενότητας μεταξύ της κοινωνίας επεσήμανε για άλλη μια φορά σε δηλώσεις του Μητροπολίτης Δημητριάδος. Ενότητα όμως θα έρθει η ελπίδα και με τη συνοχή. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα και το κηρύττω προς κάθε κατεύθυνση. Το έχω πει πολλές φορές. Ενωμένοι και τα τυχόν λάθη που ακόμη και σήμερα μπορεί να γίνονται θα τα λύσουμε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Διχασμένοι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε κανένα πρόβλημά μας. Για να δώσω και μια ακόμη καλύτερη ευχή, να υποδεχτούν όσο γίνεται περισσότερα κρουαζιερόπλοια αυτή τη χρονιά. Τι άλλο να πω, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι και καλό και για εσάς. Αυτό το υγιό μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Λίγη ώρα αργότερα έγινε η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Λιμεναρχείου Βόλου στο οχηματαγωγό πλοίο Εξπρές Κιάθος. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που η πολιτεία μας έχει τάξει, δηλαδή στην ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, στην ασφάλεια του Έλληνα ναυτικού, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την προσέλευση των επισήμων στο Εξπρές Κιάθος ήταν σταθμευμένη σε διπλανό σημείο κλούβα των ΜΑΤ.